Με 13 κρεβάτια αναμένεται να λειτουργήσει η αυτόνομη νεφρολογική μονάδα στο νοσοκομείο της Κομωτινής, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των νεφροπαθών, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη μονάδα είναι έτοιμος με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αυτό όμως που εκκρεμεί και καθυστερεί τη λειτουργία της είναι η πρόσληψη του προσωπικού. Ένα βήμα πριν τη λειτουργία της είναι η νεφρολογική μονάδα στο νοσοκομείο της Κομωτινής, εξέλιξη που θα ανακουφίσει τους 100 νεφροπαθείς, οι οποίοι μέχρι και σήμερα είναι αναγκασμένοι να νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου για να εξυπηρετηθούν. Αυτή τη στιγμή στο Σισμανόγλιο λειτουργούν ο τεχνητός νεφρός και η περιτοναϊκή, με τον διευθυντή Κώστα Μαυρομαρτίδη και τους συνεργάτες του, όλα αυτά τα χρόνια να καταβάλουν προσπάθειες για την αυτόνομη λειτουργία μιας ολοκληρωμένης μονάδας, η οποία θα περιλαμβάνει νεφρολογική κλινική. Τώρα υπάρχουν δύο βάρδιες που φροντίζουν τους ασθενείς. Η λύση θα ήταν και μία ακόμη, καθώς οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται. Βέβαια, ο κύριος Μαυρομαρτίδης γνωρίζει πολύ καλά πως κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει με τα σημερινά δεδομένα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αρχίσει να λειτουργεί η περιτοναϊκή, γιατί είναι. Εντάξει, το είχαμε πει την άλλη φορά σε καμιά εβδομάδα, αλλά έγινε μήνες. Ήδη σήμερα φέραν γραφεία για να τακτοποιηθούν κάποιοι χώροι. Και νομίζω ότι με αυτό το προσωπικό που ήρθε μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί έχει τώρα 5 νοσηλεύτριες, μία θέλουμε ακόμη επάνω, και θα είναι αυτές υπεύθυνες και για την περιτοναϊκή και για το κομμάτι της κλινικής. Οπότε μία νοσηλεύτρια θα έχουμε 15 κρεβάτια, 13 στα χαρτιά, να νοσηλεύουμε αρρώστους νεφροπαθείς που είναι σκορπισμένες σε διάφορα τμήματα. Όλα είναι έτοιμα όσον αφορά στις υποδομές για την νεφρολογική μονάδα με τα 13 κρεβάτια. Το μόνο πρόβλημα εξαιτίας του οποίου και καθυστερεί να ανοίξει η μονάδα είναι η στελέχωσή της με το απαραίτητο προσωπικό. Έχουν γίνει δωμάτια με τουαλέτες στο κάθε δωμάτιο, δηλαδή είναι αρκετά καλά. Και το μόνο που μένει είναι τώρα να έρθει το προσωπικό και να πούνε εντάξει, λειτουργείται, τίποτα άλλο. Α, και έχει μπει και στον οργανισμό, δηλαδή στον καινούργιο οργανισμό έχει περάσει, δηλαδή, να υπάρχει κλινική νεφρολογική, που σημαίνει ότι είναι και θεσμοθετημένη, νομοθετημένη, δηλαδή να υπάρχει, δεν είναι αυθαίρετη κίνηση.